Σήμερα βρίσκουμε σε μία έκθεση που έχει τίτλο «Θάλασσα και καράβια». Οι δεσμοί που με συνδέουν με τη θάλασσα και με τα καράβια είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Έχουν πάει τα περισσότερα μου χρόνια. Και γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ να θαυμάσω αυτή την υπέροχη έκθεση. Τι να δω. Γοργόνες, μέδουσες, καράβια. Πραγματικά, ένα μπράβο σε όλους αυτούς τους δημιουργούς δεν φτάνει. Και ειδικά στη Μαρία Ρικάτου και στο Δήμο του Παγουλάτου που διοργάνωσαν αυτή την υπέροχη έκθεση. Πάμε να τους καλωσορίσουμε απόψε στο πρώτο και στο Blue Web 3. Τεχνικούς μας που έχουν λάβει όλα αυτό το κομμάτι, τεράστια διακρίνηση
για αυτή την έκθεση και όχι μόνο. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι όλες μας εκθέσεις έχουν μέσα τους και ένα θεατρικό κομμάτι. Εμείς για εμπέτος μέχρι και τα Χριστούγεννα στηρίζουμε τη στέγη αντιμικροψή. Όσοι θέλουμε, δηλαδή ένα κομμάτι από την Καπιέρο θα πάει στη στέγη αντιμικροψή. Βέβαια, εδώ για τους αθλητές σας, θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί να βγουν στη σελίδα μας, να βρείτε τον λογαριασμό και τη σαντάκη της στέγης και αν ιδιωτελώς είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να βοηθήσουν από το δικό τους ταλαβέρι, το δικό σου μηταλίσι, αυτόν τον σκοπό για να μπορέσουμε όλοι μαζί πραγματικά να βοηθήσουμε και όλοι με άλλους σκοπούς. Πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο έργο. Σε λίγα σωματεία πρέπει. Παρόλο που τα γυρίσματά μου στην καλερί είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν είμαστε σωματεία. Είμαστε αστική με κερδοσκοπική εταιρεία. Και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με δύο λόγους. Μέσα από το καταστατικό μας πηγάζει το εξής. Ότι πρέπει τα έργα των οικαστικών να βγαίνουν προς τα έξω πραγματικά και βέβαια όλα τα χρήματα, αν βγουν και όποτε βγουν, να πάνε και από τον εταιρικό σκοπό, είτε ένα κομμάτι για τους σκοπούς της εταιρείας που πάλι αναδεικνύει την τέχνη και τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Ναι, σωστό. Πραγματικά σήμερα αντάμωσα εδώ πάρα πολύ κόσμο που έχασα το μουσουλά μου. Κοίταξε να δεις. Πάντα ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα είναι οι υπηρετικοί των αστικών, οι συντάκτες, οι αγοραστές, οι διάφοροι άνθρωποι της τέχνης. Είναι άνθρωποι που λατρεύουν την τέχνη. Δηλαδή, δεν θα πάνε να αγοράσουν μια αφίσα. Θα πάνε με ένα εργοτέχνη σε ένα κοινό να το βάλουν στις φίλους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι παρόντες και μας δημιουργούν την παρουσία τους πάντα. Εγώ τους λέω art collector. Σωστό. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πιστεύω να καλύψαμε τους τηλεθεατές. Εμένα με έχετε καλύψει. Αν έχετε τίποτα να προσθέσετε. Εγώ θα σας πω λίγο ότι έχουμε ξεκινήσει κάτι πολύ μεγάλο εδώ πέρα πλέον. Η τομή ότι είναι εδώ τα παιδιά τα οποία κάνουν τη διδακτική του άσκηση δεν είναι όλοι μα όλοι επιμονέ εδώ. Το ίδιο και εγώ. Και εσύ είναι δηλαδή, εσύ και όσοι είναι εδώ πέρα επιμονέ. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε όλοι επιμονέ. Έτσι λοιπόν, προτιμούμε απλά την τέχνη και τον πολιτισμό και μόνο. Τον υπηρετούμε και τον υπηρετούμε σωστά. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω μέσα από αυτό. Όλα αυτά τα παιδιά είναι 8 παιδιά επάνω από το Ιερτό Αγίου Τρίου που πληρώνουν ένα 8ωρο εδώ πέρα. Δεν πληρώνουν αυτό. Κάνουν την αρχική του άσκηση. Θέλω να του ευχαριστήσω με το δικαίωμα που μα έχει κάνει. Έτσι, είναι ο Δημήτρη Σομαλέ, είναι ο Σπίτι ο Πολυτζήνη, είναι ο Πετρίδη ο Αλέξη, είναι ο Νικόλα ο Απέρδη. Έρχονται άλλοι ο άνθρωποι παιδιά, ο ένας είναι ο Μιχάλης του Καβέ. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Καρπινόμουλο και τον Ιστορικό Τέχνη και βέβαια και την καινούργια Ιστορικό που μας έρχεται τώρα που έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία την Καπριλή την Ιουλία. Όσο για τη Μαρία Δημητρά, τη γνωρίζετε με το πάρα πολύ καλά. Σωστό. Ότι εδώ πέρα είναι το Α και το Ω, όλα περνάνε από εκεί. Όλα εκκρίνονται από εκείνη, όχι από μένα. Και αν δεν υπήρχε η κυρία Λιάννη, δεν θα γινόταν αυτές οι τέλειες εκθέσεις που κάνουμε. Ευχαριστώ. Έτσι, είναι η επιμελήτρια, η επιμελήτρια όλων μας των εκθέσεων. Τα παιδιά που ήταν λοιπόν τώρα θα μάθουν πολλά πράγματα από την κυρία Λιάννη, μια επιδικαστικός και μια έμπειρη επιμελήτρια. Και εγώ ελπίζω με τις δυνάμεις που υπάρχει μέσα στον πρώτο και στον Blue Web TV. Μέχρι τον Οκτώβριο να έχω κατορθώσει, τέλος αρχές Νοεμβρίου, να έχω κατορθώσει ένα κομμάτι που λέγεται live. Θα πρέπει να κατορθώσει σίγουρα.
τη συνεργασία που ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Οπότε είναι δικό σου κομμάτι και είναι έτσι. Εγώ πιστεύω, Νίκο Μαντουσκέπαρε, ότι η διάρκεια του πρώτου διεκτυπή θα εκτιμηθεί, γιατί πλέον έχουμε τα μέσα να την πάρουμε. Ευχαριστώ και εγώ ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ που με δέχτηκες σε αυτή την ομάδα μας. Εμείς ευχαριστούμε και μια μεγάλη μας χαρά. Μια μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας χαρά. Γιατί πάνω από όλα, εκτός της συνεργασίας, είμαστε και την χρόνια. Ευχαριστώ. Και συνεργάτες. Και συνεργάτες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Yeah. Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε μαθημάτες της παρουσίας σας. Είναι μια καταπληκτική έκθεση.
έρευνα τη θάλασσα, βλέπετε τα έργα των καλλιτεχνών. Θα ήθελα να σας αναφέρω απλώς ότι έχουμε πολλούς νέους καλλιτέχνες. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή. Επίσης, όπως ξέρετε, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τέρι Χρυσό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χειροκρότημα. Ένας μοναδικός καλλιτέχνης, που εδώ θυμάμαι αγαπημένο μου φίλε Τέρι, μεγάλωσε με τα τραγούδια σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλωσες τρεις γενιές. Κι εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια μου. Κι εγώ μεγάλωσα με τα δικά μου τραγούδια. Όταν ξεκίνησα και με παιδί μου, με νεαρός. Πέρα, πέρα εγώ παραγεράσει, δεν έχω πόσο. Σε λίγο θα μας πεις και εσύ. Θα μας τραγουδήσεις σήμερα, Τέρι, για την υπόλοιπη σας. Θέλω να αναφέρω λίγο τους καινούριους μας καλλιτέχνες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Κερέκος Σπύρος, ο κύριος Καλλίτης Ιωάννης, η κυρία Καλογεράκη Ειρήνη, η Μαρή Σαντάλ, η Μαρή Κριστίν, η κυρία Μασούρα Νίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως επίσης η κυρία Παγκογιάννη Μαρία, η κυρία Μαρκέλα Κομπίτσα, η κυρία Βουλιάσου Κατερίνη και η κυρία Κιτήρο Βουλουνάσια. Επίσης θα δώσω το μικρόφωνο λίγο δίπλα μου στον Κωνσταντίνο τον Σπυρόπουλο. Δίπλα μας είναι ο Άγγελος, ο Αλέξανδρος, αλλά είναι σαν Άγγελος γι' αυτό τα πεπέβω. Έχουμε μια πολύ καλή καινούργια ομάδα. Επάνω είναι ο Σπύρος και ο Νίκος. Δίνω λίγο το μικρόφωνο να σας πει, να σας πούμε δύο λόγια και τα καινούργια μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση συγκεκριμένη, γιατί νομίζω ότι περιέχει όλη την Ελλάδα μέσα σε αυτούς τους καμπάνες που βλέπετε. Όλη η ελληνικότητα, το ελληνικό φως και όλο το ελληνικό χρώμα φαίνονται στο κάθε έργο ξεχωριστά. Η γαλερία εδώ πέρα προσπαθεί να βοηθήσει όλους τους καλλιτέχνες. Ξεχωριστά, δεν ξεχωρίζει ερασιτέχνες και επαγγελματίες, γιατί είναι όλοι καλλιτέχνες. Εκτός από αυτό, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι η τέχνη δεν πρέπει μόνο να προβληματοποιείται. Πρέπει όλοι οι καλλιτέχνες να προωθούν στην αγορά τις τέχνες. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να απολαύσετε την έκθεση και έχω και ένα βιβλιαράκι να γράψω δικό σας αρέσει όλοι. Λοιπόν, εγώ πριν να πούμε για την έκθεση, θέλω να φωνάξουμε όλοι μαζί χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας Τέρι Χρυσό γενέθλια. Αύριο γίνεται, δεν ξέρω πόσο, είναι μικρός. Τι έκανα λέει. Έχεις γενέθλια αύριο. Και τι έγινε από την γενέθλια. Ασφαλώς θα θέλατε να μάθετε πόσο το γνωρίζει. Δεν το δεκτείνω. Πόσο θέλετε. Πόσο λέτε ότι είμαι. 45. 45. 48. Κοντεύει επί δύο. Όχι. Κοντεύει. Σε λίγο θα είναι. Αύριο αγάπη μου, Θεού θέλοντος, θα κλείσω τα 81. Άγγελο. Ό,τι λέω είναι αλήθεια, δεν υπερβάλλω και δεν κρίνω τώρα. Πάμε! Ο φίλος μας ο Τέρις, όποτε του ζητάμε τη βοήθειά του γιατί κάνουμε συναυλίες,
για να ενισχύουμε το Τασέι, έρχεται και μας συμπαρίσταται και τραγουδάει και προημερώνει στις αγγεσίες και ευχαριστούμε την Μεγκάρτ Κάλερ γιατί μαγνητοσκόπησε αυτή την ωραία συναυλία που κάναμε που ήταν και η φίλη μας η Λίτσα Γιανακούλη που με εκφέρει εδώ και το άρχισε στο τραγούδι η θεία. Ο Τέρης όμως είναι ένα χρυσό παιδί, γι' αυτό λέγεται Τέρης Χρυσός και έρχεται και μας βοηθάει πάντα. Πάντα θα έρθαμε και θα βοηθάω εκεί που πρέπει. Έχουμε παίξει μαζί και στο θέατρο. Είσαι βέβαιος. Να κάνουμε γερόμενο για το γραφείο. Για το έργο, η σκάλα. Α, ναι. Θέλω να σας πω ότι από 30 Οκτωβρίου θα ξανανεύει το έργο που αφορά στους ζωγράφους. Γιατί όσο δεν το έχετε δει, θα κάνουν μια ειδική βραδιά για να έρθετε όλοι οι ζωγράφοι στο θέατρο. Γιατί λέγεται ανεβαίνοντας τη σκάλα. Και θέλει να πει για ένα ζωγράφο που σιγά σιγά ανεβαίνει τη σκάλα της επιτυχίας. Και είναι ένα πολύ ωραίο έργο που όλοι οι ζωγράφοι όταν θα το δείτε θα συγκινηθείτε. Έχει και πολύ γέλιο βέβαια. Πότε αρχίζει? 30 Οκτωβρίου είναι η πρεμιέρα στο θέατρο Αλστρίτ. Θα είμαστε πολύ εκεί. Βεβαίως. Και η Μεγκάρτ Γκάλερι γιατί μας έχει δώσει και πίνακες στη Σημαρία. Γιατί μέσα στο έργο παίζουν και πίνακες και καβαλέτα από τη Μεγκάρτ Γκάλερι. Πιστεύω να είναι και το πρώτο νεκτή. Στο νέο ημερολόγιο που εκδίδουμε, που θα κάνουμε μια ειδική βραδιά εδώ, είναι αφιερωμένο στις προθιέρειες των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί έχουμε Ολυμπιακούς φέτος και ήταν όλες οι ηθοποιοί. Θα κάνουμε μια βραδιά εδώ και μέσα στο ημερολόγιο σας έχουμε πια σαν χορηγούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή γιατί εδώ πέρα παρουσιάσαμε το Σπύρο του Πίλα τη μεγαλύτερη έκθεση όλων των εποχών. 40 χρόνια είχε να συμβεί, 100 τόσοι ηθοποιοί και πεθαμένοι και ζωντανοί εκθέσαμε εδώ πέρα τα έργα τους και τα κουστούμια τους. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Οπότε τώρα να προχωρήσουμε παρακάτω. Κύριε Τέρη Χρυσέ, πού είναι ο Τέρης ο περισσότερο παιδιά? Εδώ είναι. Αγαπημένα μου Τέρη, σου είναι μια άλλη πίτση, έλα. Σήμερα σε βραβεύουμε, όχι εμείς, εδώ ο κόσμος. Επειδή μας μεγάλωσε με τα τραγούδια σου, επειδή έχει προσφέρει στον πολιτισμό, επειδή έχει προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι. Αυτό είναι για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ τον κόσμο. Και πραγματικά να συμφωνήσω τρεις γενιές. Μεγάλωσα εγώ τρεις γενιές και πάω για την τέταρτη. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε! Τώρα να δώσω μια προσωπική ερώτηση. Σκέψου την τραγουδάω ότι είμαι στο επάγγελμα 62 χρόνια. Σήμερα με ρωτήσετε εδώ τον προσπέραξε. Μου λέει, ο γιος σου θα είναι εκεί. Α, ναι. Ο γιος είναι σε καθήκοντά του. Τι να κάνει. Όλα τα λόγια είναι μήπως έτσι δεν είναι τέλει. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Το έχεις πίεσει πολλές φορές και σε συνεντεύξεις κλπ. Ακόμα όμως εξακολουθούν να το πιστεύουν. Αυτό είναι δικό του ζήτημα. Δεν μπορείς να το βγάλεις από αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει συνεπάσει επειδή έτυχε να έχουμε μια μικρή ομοιότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε, να βγει κατ' επανάληψη, έχω διαψεύσει. Αυτή εκεί. Ας την αλέγχουμε. Πάντως δεν είναι κάτι υποτιμητικό. Πολύ καλό. Θα έλεγα. Οπότε, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν μου λες, μήπως ήθελες να πω κανένα τραγούδι. Γιατί είναι κάτι υποψιάζει. Θα πούμε, μόλις δώσουμε τις επένους μας, που έχουμε προγραμματίσει, θα μας πεις οπωσδήποτε. Εδώ περιμένει ο κόσμος πώς θα πάρει. Γιατί πρέπει να λέω πάνω να το φτιάξει. Να ρωτήσω κάτι θέλω να μου πεις. Αυτός ο Τέρης Χρυσός δεν είχε πεθάνει, ζει ακόμα. Αυτός ο Τέρης Χρυσός ζει και θα βασιλεύει και αυτό και σας πω. Δεν είχε πεθάνει και τον σου βάλαμε χρυσή κορώνα. Διότι εσύ είσαι ο βασιλιάς της ΠΟΠ της τότε του 1934. Έχω προβλέψει Δήμο όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού. Ευχαριστώ τον Θεό που με έδωσε αυτή την ευκαιρία. Έχω τραγουδήσει Μάνο Κατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Μίμη Πλέσσα, Γιώργο Μουζάκη,
Τάκη Μωράκη και όλους τους μεγάλους Έλληνες χριστιανούς της Θεού. Ευχαριστώ το Θεό και εσάς που με συγκεντρήσατε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω πώς το εξής. Ένα σου τραγούδι πήγε σε ένα παγκόσμιο συντή μαζί με τον Φρανκ Σινάτρα. Ποιο ήταν αυτό? Υπήρχε ένα συντή παγκόσμιο με τις μεγαλύτερες φίρμες του παγκόσμιου τραγουδιού. Μέσα σε αυτούς λοιπόν τους 10 ήσουν και εσύ. Εγώ δεν το ξέρω. Άστα αυτό τώρα. Λέγε ποιο τραγούδι ήταν αυτό. Ε, ποιο τραγούδι. Εσύ θα μου πεις, εγώ το ξέρω. Ποιο ήταν, ήταν. Εσύ που το ξέρεις που σε μωρό ακόμα. Μα έχεις παιδάκι ακόμα, που ξέρεις τον Τακατά. Και ο παπάς σου μεγάλωσε με τον Τακατά. Και ο παππούς. Κατερίνα, Αναστασία, κέρασε τον κόσμο μέχρι να δώσουμε τις ευχαριστίες και να βάλεις τον παππούς. Τα παιδάκια είναι πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε λίγο θα μας τραγουδήσεις, με την γλιτώνεις. Βεβαίως. Πολλά. Το μόνο που το τέλειο ήταν με ήττα. Έχει γραφτεί το όνομά μου τόσο διαφορετικά. Τέρις με δύο ρόφι ύψιλο, τέρις με γιώτα, τέρις με αλφα γιώτα. Πρόσεξε, το σωστό είναι βέβαια με ήττα ή γιατί είναι λευτέρες. Αυτό γίνεται γιατί έχεις τρελάνει και την αλφάβητο ακόμα. Τελείως. Ευχαριστώ πολύ. Να το παραδώσω στον βοηθό μου τον Άλεξ. Κύριε Άλεξ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εν συντομία θα ήθελα για να μας ξεκινήσει μετά ο Τέρης να δώσω τους επένους σας. Παρακαλώ τον κύριο Αναστασόπουλο, έχει έρθει ο κύριος Αναστασόπουλος, η κυρία Ολίδια Αυγιώνη, ούτε κι αυτή έχει έρθει, η κυρία Βίχου Κατερίνα, η κυρία Βίχου έχει έρθει, η κυρία Ολίδια μας μόλις κατέφτασε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε Ολίδια. Η κυρία Γιανακούλη Ευαγγελία, το χειροκρότημά σας ευχαριστεί τους καλλιτέχνες. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο κυρίος Κερέκος Πύρος είναι ο νέος μας καλλιτέχνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κερέκο. Το νέο παιδό σας, έχετε καλά μας ευχαριστώ. Η αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας, η κυρία Νάλα Όλγα. Ευχαριστούμε Όλγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μοιάζανε αυτά. Λοιπόν, εδώ δεν βγάζω τη Λέρη. Βγάζει τη Λέρη. Ο κύριος Καλύβης Ιωάννης, είναι εδώ. Κύριε Καλύβη Ιωάννη, καλώς ο Δημήτρη μας. Ο Δημήτρης μας είναι μέλος μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλύβης. Κύριε Καλύβη, λίγο σύντομα παρακαλώ. Είναι νέος καλλιτέχνης. Έχει ένα έργο πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Καψάσκη, η Αγγελική. Νομίζω δεν έχει έρθει, δεν την έχω δει. Η κυρία Καλογεράκη, η Ρένα, η Λένα. Τα γράμματα είναι κάπως, δεν μπορώ να τα βγάλω, συγγνώμη.
Ο κύριος Κονταρούδης δεν έχει έρθει. Η κυρία Κοτανίδου. Α, έκλαιρε. Μόλις έφτασε ο κύριος Κονταρούδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κονταρούδη. Μια φωτογραφία. Λοιπόν, κυρία Κοτανίδου, είπαμε ότι έχει έρθει. Έχουμε την αγαπητή Μαρή Κριστίν. Μαρή Κριστίν. Ευχαριστούμε. Στην καρδιά. Το ρίχημα. Η κυρία Μασούρα Νίκη είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Έχει τέσσερα υπέροχα έργα μας έχει φέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Κύριε Βακογιάννη, κυρία Βακογιάννη, κοιτάξτε αρθέκλα που σας έχω εδώ, η κυρία Βακογιάννη. Ο αγαπημένος μας Μάρτιν, Μάρτιν Έλλη. Ευχαριστούμε Μάρτιν. Συγχαρητήρια Μάρτιν, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαρκέλα Αρκοπίτσα, νέος μέλος μας θέλει. Η αγαπημένη μας κυρία Γοφό Μακρυγιάννη. Έλα, είστε πολύ μαρέστα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριζόγλου με την εξάρτητη γορμόνα του εκεί πέρα δεν έχει έρθει. Την αγαπημένη μας κυρία Πατούνα. Κυρία Πατούνα Αναστασία. Ο Βιστούρτα. Ευχαριστούμε πολύ Αναστασία. Η κυρία Πουλιάση Κατερίνα. Έχει έρθει. Κατερίνα, κάπου σε μιέχω. Ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα, νέο μέλος μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λιγάτου Μαρία, ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Ο Μαστέρι! Έτσι αστέρια μου από εδώ, εμένα από την πληροφόρηση. Η κυρία Πίκαρη, με υπέροχο έργο, δεν έχει έρθει. Η κυρία Κιτήρογλου, Νάστια. Η κυρία Κιτήρογλου είναι εδώ. Όχι. Η κυρία Φίκαρη, Βεδίκη, όπως βλέπετε τελειώνουμε γρήγορα γιατί οι περισσότεροι κάτι που σου έχει τύχει. Η κυρία Χαμπέση Πόπη. Χαμπέση. Η κυρία Ιφαντή Κατερίνα. Κατερίνα, έφυγες. Υπατή, Κατερίνα. Κυρία Υπατή. Έλα, κυρία Υπατή. Κάθε παίκτο. Ο κύριος Αντωνίου, η κυρία Γιανακούλη, μετά να περάσουν να το πάρουν. Είναι προηγούμενη έβαινη που δεν τους έχει το πάρει. Κυρία Πρεμένα. Κυρία Καρασούλα. Ο Πολυχρονόπουλος, τον Εκέρτη, ο Κώστας και ο Δημήτρης. Ο κύριος Πολυδόρου, μήπως και όχι, δεν έχει έρθει. Η κυρία Μπόκα. Λοιπόν, όσοι νομίζουν ότι δεν έχουν πάρει έντονα μπορούν να έρθουν να το ζητήσουν. Θα τελειώσουμε με τους επένους για να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μας Θέρη. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα παρακαλώ για όσους που έλαβαν μέρος. Σας ευχαριστώ.
Η κυρία Ελλάδο Κατερίνα, Ελλάδο. Η κυρία Καταρίνα Βιέφωνο, φίλη του Τέρι του Χρυσού, θέλησε να του κάνει ένα ακόμη δώρο. Καταρίνα, από το πίνακά σου. Μια αγάπη. Να φέρει ένα πετακό στο σπίτι. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε εκθέσει αυτό το υπέροχο έργο εδώ και πραγματικά είναι πραγματικά μέσα από την καρδιά πάρα πολύ όμορφο. Καθαρά μου συγχαρητήρια σε όλους σας. Σε ευχαριστώ και καλές επιτυχίες σας. Λοιπόν, Τέρι αγαπημένε μου, ναι. Πάμε για τραγούδι! Για πάμε! Για να δούμε, ξέρουμε να το πάμε! Χίλιες βάγες ο δικός σου θέλω σημερώνω. Χίλιες καρδίες δεν θα δέχαν σ' αυτό το αγώ. Thank you.
αγάπησαν και αγαπούμε πάθος.
μια όμορφη, πλοήγη και ευχάριστη ώρα μαζί μας. Αγαπήσεις πω τα ονόματα